Δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω mail από την παράταξη Ανάσα για τον Δήμο το πρόγραμμα της Δημάρχου Καβάλας για την προεκλογική περίοδο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις θέσεις αλλά και τη στρατηγική της παράταξης, ενώ επισημαίνει πως όραμα είναι να ξανακάνει την Καβάλα κέντρο οικονομικής δραστηριότητας. Ολόκληρο το πρόγραμμα μπορείτε να το διαβάσετε στη σελίδα 1news.gr. Την ίδια ώρα την αναβάθμιση των γειτονιών της Καβάλας μαζί με τους κατοίκους προβάλλει μέσω βίντεο υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας και επικεφαλής της παράταξης Σύγχρονος Δήμος, Θόδωρος Μουριάδης. Ο επικεφαλής του Σύγχρονου Δήμου στο νέο βίντεο που ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεδιπλώνει μερικές από τις προτεραιότητες του συνδυασμού του για τον τομέα αυτό. Από την πλευρά του επικεφαλής της παράταξης ο τόπος της ζωής μας, Μάκης Παπαδόπουλος, προχώρησε σε σχετικό δελτίο τύπου αναφορικά με τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της Καβάλας ως μια πόλη αθλητική. Πιο συγκεκριμένα το δελτίο τύπου αναφέρει: «Θεωρούμε κεντρικό ζήτημα την άμεση συγκρότηση αθλητικού οργανισμού στο Δήμο Καβάλας, ο οποίος θα έχει τις αρμοδιότητες και θα αναλάβει την ευθύνη και τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον συντονισμό όλων των αθλητικών δράσεων. Προγραμματίζουμε και υλοποιούμε κανένα άθλημα, κανένα σύλλογος χωρίς στέγη. Τακτοποίηση των αδειών λειτουργίας των υποδομών, επισκευές και βελτιώσεις αθλητικές εγκαταστάσεις για να λειτουργούν στο 100%, σωστή φροντίδα γηπέδων και αποδυτηρίων με επαρκές προσωπικό και εξασφάλιση λειτουργικών εξόδων των εγκαταστάσεων». Επιπρόσθετα, τα εγγένεια του εκλογικού του κέντρου προανήγγειλε υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας Βαγγέλης Παπάς, μιλώντας σε συγκέντρωση των υποψηφίων του συνδυασμού του στο ξενοδοχείο Galaxy. Όλοι οι υποψήφοι ήταν εκεί για να ακούσουν τον επικεφαλής του συνδυασμού, υποψήφιο δήμαρχο Καβάλας Βαγγέλη Παπά, ο οποίος έδωσε το έναυσμά του για την τελική ευθεία του προεκλογικού αγώνα που θα οδηγήσει, όπως ανέφερε, σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα την επομένη των εκλογών. Η πρώτη εκδήλωση για τα επίσημα εγγένεια του εκλογικού κέντρου του συνδυασμού έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 10 Μαΐου στις 8 η ώρα το βράδυ, την ώρα που θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις της Λευκής Νύχτας στην αγορά της Καβάλας. Επίσης, ο επικεφαλής της παράταξης, η παράταξη πολιτών Άρης Βέρος, είχε συνάντηση με τους υποψηφίους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκαν στην Καβάλα, μεταξύ αυτών και του Κώστα Αρβανίτη, ενώ μάλιστα η παράταξη δημοσίευσε τη συνάντηση στη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Χρήστος Ποτόλιας πραγματοποίησε εκδήλωση με τίτλο «Υγεία, κοινωνικό αγαθό ή εμπόρευμα» το απόγευμα της Τετάρτης. Ομιλητές ήταν η Ποτόλια Ευαγγελία, ειδικευόμενη ιατρός και υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, αλλά και ο Μερκούριος Μπρούβαλης, ειδικευόμενος ιατρός, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Νοσοκομιακών Ιατρών Καβάλας. Όμως ο κύριος στόχος τους είναι να περιοριστεί η κρατική χρηματοδότηση στον τομέα της υγείας, να απαλλαγεί η εργοδοσία από την όποια συμμετοχή της στην κοινωνική ασφάλιση στον κλάδο υγείας, να διευκολυνθεί η δράση των επιχειρηματιών στον χώρο της υγείας και να αυξηθούν τα κέρδη τους. Επίσης, παραμονή του Αγίου Χριστοφόρου στις Κρινίδες, στο αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων, η παράταξη συνεργασία για την Καβάλα με επικεφαλή τον Νίκο Ξανθόπουλο πραγματοποίησε συνάντηση υποστηρικτών και φίλων. Κατακλείδη η παράταξη Ελληνική Αυγή με σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε, τονίζει ότι θα πιέσει όσο γίνεται περισσότερο για το κλείσιμο του hot spot στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου της Καβάλας. Νίκας ευσεβέστηκατε εναντίον δωρούμενος και τόσων θυμάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Επίσης, στα εγγένεια του νέου του εκλογικού κέντρου στη Χρυσούπολη, προχώρησε ο δήμαρχος Νέστου και επικεφαλής παράταξης Πορεία με Όραμα, Βαγγέλης Τσομπανόπουλος. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο δήμαρχος Νέστου παρουσίασε το ψηφοδέλτιο της παράταξης του Πορεία με Όραμα, ενώ επίσης άσκησε και τη δική του κριτική προς τον επικεφαλής της παράταξης Νέα Εποχή, Σάβα Μιχαηλίδη. Ενώ την ίδια ώρα, ο επικεφαλής της παράταξης Νέα Εποχή, Σάβα Μιχαηλίδη, στον Δήμο Νέστου, θα πραγματοποιήσει ομιλία το βράδυ της Παρασκευής 10 Μαΐου στην Πέρνη του Δήμου Νέστου.